Στη Μυγδονία Γη, η φύση και ο άνθρωπος διατηρούν μια σχέση αιώνων. Για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ιδρύθηκε το 2002 ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνιας Βόλβης. Κάτω από την επίβλεψή του βρίσκεται μια περιοχή 2.120.000 στρεμμάτων, που χωρίζεται σε τρεις ζώνες προστασίας και περιλαμβάνει λίμνες, ποτάμια, δάση, βουνά και πεδιάδες. Το Εθνικό Πάρκο αποτελεί ένα σπάνιο σύμπλεγμα οικοσυστημάτων, με το υδάτινο στοιχείο σαν κοινό παρονομαστή. Διοπικιλότητα εξαιρετικού ενδιαφέροντος και σημαντική οικολογική, αισθητική και επιστημονική αξία. Οι δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης ποικίλουν, αλλά συγκλίνουν στην προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη της περιοχής. Παρακολουθεί και καταγράφει σημαντικά επιστημονικά στοιχεία, όπως την βιοποικιλότητα και την στάθμη των υδάτων. Διοργανώνει και προωθεί δραστηριότητες επιμόρφωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Διαφυλάσσει, καταμετρά και μεριμνεί για τα χιλιάδες είδη, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Πάρκου. Προωθεί τον οικοτουρισμό και αναδεικνύει τα δώρα της φύσης. Αποτελεί σημαντική γέφυρα επικοινωνίας του τόπου με τις κρατικές υποδομές, γνωμοδοτώντας, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας προγράμματα αηφόρου διαχείρισης και υποβοήθησης του περιβάλλοντος. Τα πολύτιμα δώρα της Μυγδονίας Γης αναδεικνύονται και προστατεύονται σε ένα βιώσιμο μοντέλο αρμονικής συνύπαρξης και συμβίωσης με τον άνθρωπο. Φύση, άνθρωπος, συμβίωση. Μυγδονία Γη. Ζήσε την εμπειρία. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.